Κωνσταντίνος. Ναι. Κασιώτη Γεωργία. Ναι. Μήτρο Εμμανουήλ. Ναι. Τελίτσι Μεσίρη Διονυσία. Ναι. Χατζη Νικολάου Νικόλαος. Ναι. Χατζη Χριστοφής Παναγιώτης. Ναι, κύριε Γράμματα. Χόντρος Κωνσταντίνος. Ναι. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος. Ναι. Πίστα Μάτιος. Ναι. Κυρίτσης Γεώργιος. Άκουσα πάρει ένα λογίδριο περί των ανθρώπων, η πίτους προστάδευσε. Ψηφίζουμε, κύριε. Θα πω αυτά που πρέπει να πω για να διολογήσω την ψήφο μου, κυρία Τελή. Ψηφίζουμε. Θα πω αυτά που πρέπει να πω για να διολογήσω την ψήφο μου. Κύριε Κυρίτση, ψηφίζουμε. Θα πω αυτά που πρέπει να πω για να διολογήσω την ψήφο μου, κυρία Τελή. Όχι, θέλω να ψηφίσετε. Όχι, δεν θέλω, θέλω να διολογήσω την ψήφο μου. Τότε θα σα αφαίρω στο λόγο, με συγχωρείτε. Πλάκα μου κάνετε. Αν θέλετε, θα μιλήσω. Θέλω να διολογήσω την ψήφο μου. Θέλω να. Επειδή, συγγνώμη, επί των κανονισμών μπορείτε να το εφαρμόσετε. Τον εφαρμόζω, εσείς δεν τον εφαρμόζετε. Τότε σταθείτε στο ύψος σας και εφαρμόστε τον πραγματικά. Δεν παράστε ακόμα στο ύψος μου, λοιπόν. Πώς είναι το ύψος σας, αφού κοντένετε τη θέση του Προέδρου. Θα μιλήσουμε για ύψη τώρα, λοιπόν, κύριε Κυρίτση. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν. Για άλλη μια φορά. Κύριε Κυρίτση, θα σας αφαιρώσω τον λόγο αν δεν ψηφίσετε ναι ή όχι. Πλάκα μου κάνετε. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, δεν πρέπει να πω γιατί ψηφίζω. Αλλά όταν ένας άνθρωπος. Δεν πρέπει να πω γιατί ψηφίζω. Όταν ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει 9 χρόνια. Μπορώ να πω γιατί ψηφίζω. Εκπρόσωπος τουρκών δημοτών και αναφέρεται στο ύψος της Προέδρου. Πρέπει να ντρέπεστε. Το καταλαβαίνετε και αυτά τα λέτε αλλού. Λοιπόν. Γιατί ξέρει η πρόεδρος και την εκτίμηση που τους έχω ιδιωτικά και όλα. Και λέω ότι στο ύψος της θέσης την του Προέδρου. Δείχνετε, την η δείχνετε. Θέση του Προέδρου είναι πολύ ψηλή. Και δημαρχή. Λοιπόν, δεν θα μπερδεύετε λοιπόν και θα λέτε ότι προστατεύσαμε τον πρώτο. Γιατί ο άνθρωπος ήθελε να το πάρει. Τι θα το έκανε, τι μας νοιάζει εμάς. Λοιπόν, ψηφίστε. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ όλων. Και να πω κάτι σε σχέση με το πώς στεκόμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμός, ο οποίος είναι πρότυπο, εφαρμογή του πρότυπου κανονισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε το 2015, λέει ότι υπάρχει η πρωτολογία, υπάρχει η δευτερολογία και στην συνέχεια ανακεφαλαιώνοντας ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, απευθύνεται στο σώμα σχετικά με αυτό που τίθεται σε ψηφοφορία. Και οι παρόντες Δημοτική Σύμβουλη ψηφίζουν ναι ή όχι ή παρόν κλπ. Αλίμονο αν την ώρα της διαδικασίας της ψηφοφορίας όπου έχει προηγηθεί πολλές φορές και 6 και 8 ώρες συζήτηση για ένα θέμα να ανοίγει ένας νέος κύκλος όπου ο καθένας αιτιολογεί την ψήφο του. Η ψήφος αιτιολογήθηκε κατά την διαδικασία των πρωτολογιών και των δευτερολογιών. Δεν επιτρέπεται λοιπόν όταν έχει θητεύσει στα έδρανα αυτά, να λες, κοιτάξτε τον κανονισμό. Ο κανονισμός είναι σαφής και το να πιάνεται κάποιος αδιάβαστος ή να ξεχνάει είναι ένα ζήτημα, κοιτάξτε το.